Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δράση και στη Μεσσηνία φαίνεται ότι είχε η πολυμελή πείρα που η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε και η οποία εκμεταλλευόταν σεξουαλικά αλλοδαπές μέσω κέντρων διασκέδασης και κρυφών οίκων ανοχής και νομιμοποιούσε την παραμονή του στην Ελλάδα με σύναψη εικονικών σύμφωνων συμβίωσης. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, σε συντονισμένη επιχείρηση σε Αθήνα, Μεσσηνία και Μύκονο έγιναν συνολικά 13 συλλήψεις. Πολυμελής σπήρα που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά αλλοδαπές μέσω κέντρων διασκέδασης και κρυφών οίκων ανοχής και νομιμοποιούσε την παραμονή του στην Ελλάδα με σύναψη εικονικών συμφώνων συμβίωσης εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίας ανθρώπων της ασφάλειας Αττικής. Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, τη Μεσσηνία και τη Μύκονο, συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα, εκ των οποίων 5 Έλληνες και 8 αλλοδαπές γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε και δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, σωματοπορίας, διευκόλυνσης ακολασίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και ενώθευσης παραβάσεων της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 12 άτομα, εκ των οποίων οι 10 είναι άνδρες και οι 2 γυναίκες, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθησαν και προσαγωγές 7 επιπλέον γυναικών για παράβαση της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα πρόσωπα και τους αλλοδαπούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον την τελευταία τριετία στο πεδίο της οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών. Όσον αφορά στον τρόπο δράσης της σπήρας, τα μέλη της εντόπιζαν γυναίκες κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και με διάφορες υποσχέσεις για νόμιμη εργασία στην Ελλάδα αποσπούσαν την συνένεσή τους προκειμένου να έλθουν στην χώρα μας. Μετά την άφηξή τους, αρχικά τις μετέφεραν σε οικία σε περιοχή της Αττικής, παρακρατώντας τα ταξιδιωτικά έγγραφα και ελέγχοντας πλήρως τις κινήσεις τους, ενώ στην συνέχεια και με τη χρήση βίας και απειλών τις εξανάγκαζαν να απασχολούνται σε κέντρο διασκέδασης ιδιοκτησίας τους και να επιδίδονται σε ασυλλογικές πράξεις με πελάτες έναντι αμοιβής. Επιπλέον, τα μέλη της οργάνωσης παρέδιδαν τις αλλοδαπές έναντι χρηματικής αμοιβής σε ιδιοκτήτες παρόμοιων καταστημάτων και κρυφών οίκων ανοχής στην Αττική και σε άλλες πόλεις της επαρχίας, μεταξύ αυτών και περιοχών της Μεσσηνίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το τελευταίο εξάμηνο τα μέλη της οργάνωσης είχαν εκμεταλλευτεί σεξουαλικά τουλάχιστον 25 γυναίκες μέσω των κέντρων διασκέδασης και κρυφών οίκων ανοχής. Στις έρευνες που πραγματοποιήθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, 2 αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, πλήθος εγγράφων σχετικών με την σύναψη εικονικών γάμων, βεβαιώσεις κατάθεσης αιτήσεων για την έκδοση άδειας παραμονής και ιδιόχειρες σημειώσεις. Οι συλληφθέντες και οι συλληφθήσες με τις σε βάρος τους σχηματιστές δικογραφίες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες. Να μείνουμε εμείς στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μια και υπάρχουν εξελίξεις σε μια υπόθεση που είχε σοκάρει το Πανελλήνιο και τη δολοφονία της 35χρονης Γαργαλιάνος. Μαζί μας να καλησπέρασουμε στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας συνάδελφο την Βίκη Βετουλάκη από το Θάρρος. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα θα εμείς σε εσένα και στους τηλεθεατές σας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θάρρος την περασμένη Παρασκευή, όπου ουσιαστικά έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά την πολύκροτη αυτή υπόθεση με τη δίωξη που ασκήθηκε στο σύζυγο για τη δολοφονία της 35χρονης. Ναι, είναι μια υπόθεση που 1,5 χρόνο μετά μας ξαναπασχολεί. Είναι σίγουρο ότι η αστυνομία την είχε κρατήσει ανοιχτή όλο αυτόν τον καιρό και την ερευνούσε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που είχαμε, τις τελευταίες ημέρες η δικογραφία για την αστυνομία έκλεισε, καταδέθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Κυπαρισίας. Με τη σειρά της εισαγγελίας ξεδίωξε το σύζυγο της 35χρονης για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, οπλοφορία και οπλοκτησία. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα στοιχεία που η αστυνομία κατέθεσε στην εισαγγελία ώστε η εισαγγελία να λάβει αυτή την απόφαση. Ξέρουμε όμως ότι τις επόμενες μέρες πιθανότατα μπορεί να έχει γίνει και ήδη ο σύζυγος της 35χρονης θα κληθεί από τον ανακριτή για να καταθέσει αυτά που έχει να πει και να δώσει τις εξηγήσεις του. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αρνείται, όπως το είχε κάνει και τις πρώτες στιγμές. Είχε εξεταστεί από τις αρχές όλο τον καιρό που είχε συμβεί το τραγικό αυτό περιστατικό, όμως δεν είχε προκύψει κανένα στοιχείο σε βάρος του και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση, Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Θέμη. Καλά. Πάμε τώρα στα στοιχεία από το μέτωπο του τουρισμού, που είναι θετικά, με το ενδιαφέρον να καταγράφεται έντονο και τις πληρότητες να ικανοποιούν κυρίως για το διάστημα που ακολουθεί. Μπορεί το καλοκαίρι λόγω καιρικών συνθήκων να ξεκίνησε χαλαρά, ωστόσο ήδη η Καλαμάτα και η Μεσσηνία καταγράφουν μια έντονη δυναμική. Μπορεί,
ο άστατος καιρός του προηγούμενου διαστήματος να μην βοήθησε ιδιαίτερα στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή. Ωστόσο, οι όποιες απολύες καλύφθηκαν με το παραπάνω από τον συνεδριακό τουρισμό. Αφήσαμε πίσω μας έναν Ιούνιο, ο οποίος δεν βοήθησε την επισκεψιμότητα τουριστών λόγω καιρού, γιατί πραγματικά ο καιρός δεν βοήθησε καθόλου. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε έντονο το στοιχείο του συνεδριακού τουρισμού εδώ στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο μας, από τα μέσα Μαΐου και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, μέχρι και τώρα μάλιστα που διεξάγεται το Παγκόσμιο Μαθηματικό Συνέδριο NASCA 2018, είχαμε πληρότητα λόγω συνεδρίων κατά κύριο λόγο επιστημονικών. Είναι ένα κομμάτι του στο οποίο έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση και πρέπει να δώσουμε και ακόμα μεγαλύτερη, γιατί μπορεί να στηρίξει περιόδους εκτός τουριστικής σεζόν. Οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα έχουν θετικό πρόσημο, με τα έως τώρα στοιχεία να δείχνουν ικανοποιητικές πληρότητες κυρίαρχα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Σίγουρα τα καλοκαιρινά τμήματα δεν είχαν την ανάπτυξη που αναμέναμε λόγω καιρού. Από εδώ και πέρα όμως, που πλέον έχουμε υποδεχτεί και τυπικά και ουσιαστικά μάλλον το καλοκαίρι, προχωράμε. Η πληρότητα τον Ιούλιο είναι σε καλά επίπεδα. Εκεί που θα έχουμε τις υψηλές πληρότητες είναι τον Αύγουστο, αλλά και το Σεπτέμβριο. Πέραν πάντως των ξένων τουριστών, σημαντικός χαρακτηρίζεται ο οικογενειακός εγχώριος τουρισμός. Υπάρχει και μία ανάκαμψη στην κίνηση των Ελλήνων επισκεπτών. Βεβαίως, ναι, έχουμε τους ξένους. Με το αεροδρόμιο μας υπάρχει αρκετή κίνηση και έχουν βγει και ανάλογες δουλειές με ξένα πρακτορία. Αλλά και οι Έλληνες, ειδικά ο οικογενειακός τουρισμός, αυτό το κομμάτι είναι αυτό που θα στηρίξει και το φετινό καλοκαίρι. Αυτά από το μέτωπο του τουρισμού, όπως θετικά είναι και τα στοιχεία τουλάχιστον που έχουμε από τον Διεθνή Αερολιμένα της Καλαμάτας. Αυτά δόθηκαν στην δημοσιότητα και να τα αξιολογήσουμε στην βάση και των όσων έρχονται για την περιοχή μας. Να καλησπέρασουμε εμείς τους συναδέλφους, τον Κώστα Τσαρτζούλη και τη Γεωργιάνα Αγωστοπούλη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα, ξεκινάμε σε ένα, γιατί σίγουρα τα δεδομένα για τον Διεθνή Αερολιμένα είναι θετικά και δείχνει η εικόνα να διαμορφώνεται για μία ακόμη χρονιά προς τα πάνω. Βέβαια, πόσο μπορεί να αντέξει είναι άλλο θέμα αυτό. Κοίταξε να δεις, έχει πιάσει τα όρια του και αυτό είναι δεδομένο και πλέον καταγράφεται και από όλους τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού και έχει πιάσει τα όρια του με δεδομένο Θέμη ότι όλα τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση προκειμένου να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις του, οι γυρασμένες, απαρχαιωμένες και απαξιωμένες εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα, ο οποίος θεωρητικά και υπό προϋποθέσεις και με τα όσα τέλος πάντων οι διάφοροι λαλίστατοι αυτοδιοικητικοί και άλλοι αναφέρουν ως κομβικό σημείο και σημείο αναφοράς για τον τουρισμό. Στην περίπτωση αυτή ωστόσο, όλα αυτά τα εύκολα τα λόγια δεν συνδυάζονται και με τα απαιτούμενα έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει, έργα τα οποία θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να έχουν τρέξει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά ακόμα και σήμερα τίποτα μα τίποτα δεν φαίνεται να κινείται σε μια κατεύθυνση όπου, κακά τα ψέματα, τουρισμός, αεροδρόμιο, κίνηση στη Μεσσηνία και όλα αυτά, ναι. Αλλά μην ξεχνάμε το σημαντικό ρόλο που έχει παίξει η ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί Κώστα Ναβαρίνο από τη μία, Αιτζίαν από την άλλη, είναι δύο ιδιωτικοί φορείς που έχουν συμβάλει με τον δικό τους καθοριστικό τρόπο στην εξέλιξη αυτή των πραγμάτων. Και όχι φυσικά όλοι αυτοί που με ευκολία θα βγάλουν την φωτογραφία ή θα βγάλουν την ανακοίνωση, αλλά που στην ουσία στις υποδομές είναι παντελώς απόντες. Και αυτό φάνηκε, ας πω, επειδή τις τελευταίες ημέρες είδαμε και την είδηση με τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Ανιέλη που είχαν έρθει εδώ πέρα. Τα μέσα είδανε τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Τα μέσα εννοώ του εξωτερικού. Σε αυτό θα έρχομαι να τον αναρωτήσω τη Γεωργία, γιατί σίγουρα η Καλαμάτα και η Μεσσηνία πήραν μια έξτρα προβολή με την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην περιοχή μας. Και σίγουρα είδαν και όλοι και γνώρισαν από κοντά και τις υποδομές των Διεθνή Αερολιμένα της Καλαμάτας που έχει πικάρει κυριολεκτικά. Πραγματικά και έχεις δίκιο Θέμη, όπως και ο Κώστας. Να θυμίσουμε ότι ακόμη και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, μια και αναφερθήκατε στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες του τόπου, έχει πει πάρα πολλές φορές πως χρειάζεται ενδεχομένως λόγω της κατάστασης της οικονομικής μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις γνωστές ΕΣΔΙΤ, αυτές τις συμπράξεις να υπάρξουν έργα αναβάθμισης όπως και στο λιμάνι, σίγουρα και στο αεροδρόμιο. Έχει αναφερθεί μάλιστα και έχει χαρακτηρίσει ήρωα τον Δημήτρη Μανδυλάκη,
Μπακελάρη, τον αερολιμενάρχη, ο οποίος προσπαθεί πραγματικά υπερβάλλοντας σε αυτό να συμμορφώσει λίγο την κατάσταση. Είναι ένα αεροδρόμιο στο οποίο έχουν γίνει πραγματικά ελάχιστα, πέραν του κόμβου που είδαμε έτσι σχετικά πρόσφατα. Και είναι η εικόνα, η πρώτη εικόνα που σχηματίζει είτε από το Ρονάλντο και τον Ανιέλη και τον Κρός και δεν ξέρω εγώ πέρσι τον Μπουφόν και οποιονδήποτε άλλο, πολιτικούς, ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου και όχι μόνο, μέχρι και τον τελευταίο τουρίστα που με μια οικονομική πτήση τσάρτερ θα έρθει στην Καλαμάτα για να περιηγηθεί τη Μεσσηνία, την πόλη και τους γύρω νομούς. Είναι επιτακτική ανάγκη όταν θέλεις να χαρακτηρίζεις βαριά βιομηχανία τον τουρισμό σε πανελλαδικό επίπεδο. Και όταν μαζί με τον πρωτογενή τομέα στηρίζεσαι, υποτίθεται, σε επίπεδο νομού, σε αυτά τα δύο για να αναπτυχθείς, για να φύγεις, να ξεβαλτώσεις, θα λέει κανείς, από την κρίση, είναι επιτακτικό χθες να γίνουν υποδομές. Να πούμε ότι σε συνδυασμό με αυτό πρέπει να εστιάσουμε και στην έλλειψη κλινών. Άρα, με τέτοιο αεροδρόμιο, με τέτοιους δρόμους, που ευτυχώς ο Ρονάλντο πήγε με το ελικόπτερο έτσι, στην Κώστα Ναβαρίνο, μαζί με την παροχή υπηρεσιών, πρέπει λίγο να τα δούμε, γιατί δεν μπορεί να σκάσει σαν φωτοβολίδα όλο αυτό και ναι, να έχουμε τουρισμό, έχουμε αύξηση. Να κρατήσουμε, μια και μιλάμε ειδικά για το αεροδρόμιο, το γεγονός ότι, όπως είπε προχθές ο αερολιμενάρχης, έχουμε στο εξάμηνο αυτό συν 40% στους VIP επισκέπτες σε αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα ιδιωτικά, που σημαίνει ότι αποδίδει η διαφήμιση αυτή η προβολή του νομού και έχουμε όλο και περισσότερο κόσμο και επώνυμους, ναι, αλλά και ανώνυμους. Και προβολή της ιδιωτικής μονοβουλίας, θα μου επιτρέψεις να πω εγώ. Έτσι, και από εκεί και πέρα, επειδή έκανες αναφορά στον κόμβο και στους δρόμους, να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στο σημαντικό έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου, και το λέω χαριτολογώντας, γιατί δεν υπάρχει αυτό σε αυτό το επίπεδο. Για ποιο κόμβο μιλάμε και για ποιον δρόμο και για ποια υποδομή και για ποιο γενικότερα ενδιαφέρον σε αυτό το επίπεδο. Και για το κομμάτι των προτεραιοτήτων, έτσι, καλές οι πλατείες στα χωριά και οι εκκλησίες και αναπλάσεις εκεί για λόγους ψηφοδηρικούς, όπως έχουμε ακούσει να λένε και παρατάξεις της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά οι προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με σοβαρές υποδομές όπως το αεροδρόμιο, εδώ συζήτηση, κουβεντούλα και μένει να δούμε μπας και τα φτιάξει κανένας άλλος. Yeah, παλιά βέβαια κατηγορούσαμε σε εισαγωγικά το αναφέρω αυτό γιατί αναφέρθηκε στον κύριο Νίκα, αλλά ξέχασα να αναφερθεί στην περιφέρεια γι' αυτό. Παλιά λοιπόν με αφορμή αυτό που λες, γιατί τον κύριο Νίκα τον χρησιμοποίησα ως παράδειγμα μια για και για το είναι ο μόνος τουλάχιστον που μιλάει για ΖΙΤ. Επιτέλους ας στήριξε μια διαδικασία. Για να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Δημήτρη του Μανδυλάρη, γιατί αυτός αναφέρεται στον αερολιμενάρχη, ο οποίος πραγματικά προσπαθεί μόνος του και δεν υπάρχει ούτε Δήμος, ούτε περιφέρεια στην πραγματικότητα εκεί. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, ούτε και η κυβέρνηση στην έκφανσή της με την έννοια του Υπουργείου κτλ. Να θυμίσουμε ότι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που είναι εκλεγμένοι σήμερα χαρακτήριζαν νομάρχη της Γουρνοπούλας τον Δημήτρη τον Δράκο και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο επί της ουσίας από κάποιες συζητήσεις, συμφωνίες ή κάποιες εκθέσεις στο εξωτερικό που δεν αρκούν, γιατί ναι, καλές είναι προφανώς, ό,τι γίνεται είναι καλό, αλλά όταν θα έρθει αυτός, έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα και στοχεύουμε εκεί πέρα, θα έρθει ο τουρίστας, πες ότι αποδίδουν και ότι πάει καλά και ότι έρχονται κάποιοι άνθρωποι. Εδώ ακόμα δεν ξέρουμε τι τουρισμό θέλουμε. Και εμείς καθόμαστε τώρα και κάνουμε ολόκληρες αναλύσεις. Αφενός, αλλά έρχεται ο τουρίστας. Και για να μην μπερδευτούμε, επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί, έτσι, λέμε αυτά που λένε οι ειδικοί. Ας πάνε σε ένα σχολείο τουρισμού, ας πάνε από εδώ, ας πάνε από εκεί, στο ΣΕΤ και όλα αυτά. Έτσι, να τα ακούσουν οι κύριοι ειδικοί. Θα αποδώσει σε ένα βαθμό ο καρπούς. Θα έρθει ο επισκέπτης. Το μετά είναι το θέμα. Προφανώς τι τουρισμό θέλουμε, γιατί μιλάμε για συνεδριακό τουρισμό, για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αλλά δεν έχουμε κλίνες, δεν έχουμε συνεδριακούς χώρους. Άρα όλα αυτά μπορεί να είναι καλά. Από εκεί και πέρα έχει γίνει κάτι για να τα στηρίξουμε. Γιατί αν έρθει και δει κατάδια ή δει δρόμο. Όταν βγαίνει από το αεροδρόμιο, Γεωργία μου, όταν βγαίνει από το αεροδρόμιο, τι βλέπει. Εσύ βλέπει ανάπτυξη. Ή όταν θε να πάνε επενδύσει σε όλο το πανέμορφο παραλιακό μέτωπο μέχρι την Πύλο, τι βλέπει. Με τι θα πα. Με ελικόπτερο. Δεν είναι ο Ρονάλντο για να πηγαίνουμε με ελικόπτερο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον οδικό άξονα. Και ο οδικό άξονα ακόμα περιμένουμε τη μελέτη. Γιατί κάποιοι προφανώς δεν έχουν πιέσει όσο θα έπρεπε. Άρα λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, είτε λόγω του Ρονάλντο, είτε λόγω της όποιας προβολής. Από εκεί και πέρα, πού ακριβώς πάνε, νομίζουν ότι όλα είναι η Βοηδοκυλιά και ο Παράδεισος και η Στούπα και η Καλογρία, ή θα δούνε δρόμους με λακκούβες, θα σπάσουν το νοικιασμένο αυτοκίνητο για να φτάσουν στις Κητρίες, για να πάνε στην Πύλο, στη Μεθόνη, στη Φινικούντα, θα ζαλιστούν και θα κάνουν τρεις φορές εμετό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λίγο πρέπει να δούμε, γιατί προφανώς
θα λειτουργήσει και ως αρνητική διαφήμιση στη συνέχεια, γιατί θα πει σιγά μου ρε μην ξαναπάω και εντάξει καλά είναι, αλλά δεν είναι σαν τις φωτογραφίες. Πάντως η πραγματικότητα είναι, όπως και να το δούμε, ότι 5-10 άνθρωποι είναι στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή και δουλεύουν υπέρ πέραν των δικών τους δυνατοτήτων, πέραν των ωραρίων τους, και δεν νομίζω ότι έχει συγκινηθεί και κανένας ιδιαίτερα από όλους αυτούς των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας που κατά καιρούς έχουν σε περιφέρειες, δήμους ή οτιδήποτε άλλο για να βοηθηθεί η κατάσταση των αερολιμένα, που αυτή τη στιγμή, επειδή επιτρέψτε μου, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα εκεί, είδα τα δύο τζέτ, όπως είπατε και οι δυο σας, παρκαρισμένα στο αεροδρόμιο, τα τσάρτερ να έρχονται, δύο, και δεν μπορούσε να χωρέσει τίποτα άλλο. Άρα ο προγραμματισμός των πτήσεων έχει να κάνει μόνο με το τι μπορεί να φιλοξενήσει εκείνη τη χρονική στιγμή το αεροδρόμιο και κατά περίπτωση θα έλεγε κανείς αν μπορεί να εξυπηρετήσει και τους VIP. Μπορεί να είδαμε κάποια αύξηση φέτος, αλλά δεν νομίζω να συνεχιστεί αυτή εφόσον υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα δυσάρεστη δυστυχώς και το βλέπουμε αυτό και στο τι γίνεται με την κίνηση του εσωτερικού και με όλα τα υπόλοιπα. Και καλή είναι και εκτιμένη ταχύτητα που έχουμε πάρει από την Κώστα Ναβαρίνο και την προβολή. Και εκτιμένη ταχύτητα, αλλά αν αυτή την εκτιμένη ταχύτητα κάποια στιγμή την αφήσουμε, είναι λογικό και επόμενο να μειωθεί. Δεν πάει, δεν θα πηγαίνει μόνιμα στον αυτόματο η κατάσταση. Και με δεδομένο Κώστα ότι γύρω-γύρω υπάρχουν ανταγωνιστές έτσι με πολύ, θα έλεγε κανείς, όπλα ισχυρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και βλέπουμε και τα, θα έλεγε κανείς, επενδυτικά deal που κλείνονται στην αγορά. Ένα ακόμη είχε να κάνει με την συνεργασία μεταξύ των ομίλων Κωνσταντακόπουλου και Βασιλάκη. Και η συνέχεια σίγουρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για την περιοχή μας. Βέβαια, στην Κρήτη θα μου επιτρέψω να σου πω ότι το έχουν πάει τον τουρισμό σε άλλο level οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ναι. Δεν ασχολούνται τώρα με αυτά που τα αστεία πολλές φορές που ασχολούμαστε. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Στο καιρικό τώρα, θερμή εισβολή με υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν κατά την αυριανή κυρίως ημέρα, μιας και αναμένεται να είναι η πιο ζεστή της εβδομάδας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η θερμοκρασία θα κινηθεί πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους μπορεί να αγγίξει και τους 39. Μέχρι στιγμής το φετινό καλοκαίρι αποδεικνύεται αρκετά ήπιο σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αξιόλογο κύμα καύσωνα που θα εκτόξευε τον υδράργυρο σε ακραίες τιμές. Αν και η εβδομάδα που διανύουμε θα συνεχιστεί με ζέστη σε φυσιολογικά πλαίσια, το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει υψηλές θερμοκρασίες κατά την αυριανή ημέρα, μιας και θα κυριαρχήσουν οι θερμότερες αέριες μάζες. Σε εξέλιξη είναι μια θερμή εισβολή η οποία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές, κυρίως της κεντρικής και νότιας Ελλάδος. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι αύριο Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται στα επίπεδα των 38 με 39 βαθμών Κελσίου, στις ευπαθείς όμως στις ζέστη περιοχές, κυρίως της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Σε ό,τι αφορά στην Πελοπόννησο, φαίνεται ότι τα τμήματα τα οποία θα επηρεαστούν περισσότερο από τη ζέστη θα είναι τα ανατολικότερα τμήματά της, δηλαδή περιοχές της Αργολίδας, τα ανατολικά της Αρκαδίας, αλλά και τμήματα του κάμπου της Λακωνίας, με τον υδράργυρο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ίσως και πολύ λίγο παραπάνω. Ωστόσο, στα υπόλοιπα τμήματα της Δυτικής Πελοποννήσου και Κεντροδυτικής κυρίως Πελοποννήσου, η κατάσταση θα είναι λίγο καλύτερη, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στο τοπικό επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά στα τμήματα της νότιο-δυτικής Πελοποννήσου, στη Μεσσηνία, δεν φαίνεται η θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι της Τρίτης. Ακόμα και μέσα στην πόλη της Καλαμάτας φαίνεται ότι θα έχουμε εκεί μέγιστες γύρω στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στο τοπικό επίπεδο. Βέβαια, από την άλλη, θα φυσάει ένας δυνατός βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος θα επηρεάζει τις περισσότερες παράκτιες περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Έτσι, λοιπόν, η κατάσταση θα είναι λίγο καλύτερη σε αυτές τις περιοχές, διότι και ο άνεμος αυτός θα βοηθάει ούτως ώστε να δροσίζονται τουλάχιστον οι παραλιακές, δηλαδή παράκτιες περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι από την Τετάρτη και έπειτα θα ενισχυθεί ο βορειοδυτικός άνεμος όχι μόνο στις δυτικές περιοχές αλλά και στα ανατολικά πλέον τμήματα της χώρας, δηλαδή προς τις περιοχές του Αιγαίου, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει ο υδράργυρος σταδιακά σε όλη την επικράτεια κατά 3-4 μονάδες σε σχέση με τη θερμοκρασία της Τρίτης. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε μια θερμή εισβολή η οποία κυρίως την Τρίτη, αύριο, θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της δυτικής, κυρίως κεντρικής και νότιας χώρας, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να μην φτάσουν σε επίπεδα καύσωνα, διότι δεν θα έχουμε παρατεταμένη ζέστη. Από την άλλη, όμως, σε τοπικό επίπεδο θα φτάσουν στους 38, ίσως και 39 βαθμούς Κελσίου. Δύσκολο το 40 φαίνεται, ωστόσο υπάρχει μια έτσι, πιθανότητα γύρω στο 10-15% στην περιοχή της Βιωτίας, ενδεχομένως σε τμήματα της στην Κοπαϊδα, σε τμήματα της Φθιώτιδας, αλλά και της και σε περιοχές της Θεσσαλίας για τις τιμές αυτές. Νομίζω ότι από την Τετάρτη όμως θα εναρμονιστούμε έτσι με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας.
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει για την παραγωγή ελαιολάδου, με την εκτίμηση της Κομισιόν να φτάνει για τη νέα περίοδο τα 2,4 εκατομμύρια τόνους. Πάντως, τα ισπανικά αποθέματα είναι εκείνα που ρυθμίζουν την όλη αγορά, εξού και τα σκαμπανεβάσματα στην τιμή, τελευταία λόγω της όλης κινητικότητας. Στον απόϊχο της έναρξης του διεθνούς εμπορικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και του συνεχιζόμενου ρωσικού εμπάργκο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει τη θερινή βραχυπρόθεσμη έκθεση της Κομισιόν για τις αγορές αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Ο καιρός υπήρξε σύμμαχος για την παραγωγή ελαιολάδου, για την οποία αναμένονται επίπεδα ρεκόρ, με τους 2,4 εκατομμύρια τόνους να αφορούν την στόχευση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν. Μέχρι στιγμής οι προβλέψεις για την περίοδο 17-18 κάνουν λόγο για 2,2 εκατομμύρια τόνους, παρά τη μείωση της παραγωγής στην Ισπανία κατά 3%. Η αυξημένη διαθεσιμότητα, ωστόσο, φαίνεται να συμπιέζει τις τιμές, καθώς για το παρθένιο ελαιόλαδο αυτές διαμορφώθηκαν μειωμένες κατά 25% μεταξύ Οκτωβρίου 2017 και Μαΐου 2018, πέφτοντας στα 2,75 ευρώ το κιλό. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες διαθεσιμότητες φαίνεται να οδηγούν σε μια μικρή ανάκαμψη, ενώ τα αποθέματα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 12%, αγγίζοντας τους 433.000 τόνους. Με τις συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου να σημειώνουν μια μικρή πτώση της τάξης του 5%, έως τον Απρίλιο νέες εναλλακτικές αγορές φαίνεται να αναζωπηρώνουν το εξαγωγικό ενδιαφέρον, ενώ δυναμικοί παρουσιάζουν η Νοτιοανατολική Ασία και η Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε πως η τιμή όπως κυμαίνεται φαίνεται να σταθεροποιείται και θα σταθεροποιηθεί κοντά στα 3 ευρώ. Εκτιμούμε πως αυτό είναι κάτι το οποίο σχετίζεται βέβαια και με το τι συμβαίνει στην Ισπανία κυρίως, που είναι η χώρα με το μεγαλύτερο τονάζ, όπου διαμορφώνει και τις τιμές. Πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη που υπάρχει στον χώρο του ποδοσφαίρου με τη ρύθμιση των εκκρεμωτήτων για τους διαιτητές. Με παρέμβαση του Μεσίνου βουλευτή Πέτρου Κωνσταντινέα, πέρασε η τροπολογία για το εργόσιμό τους. Ο κ. Κωνσταντινέας παράλληλα αναφέρεται και στις προσπάθειες που γίνονται για να υπάρξει βιωσιμότητα στη διεξαγωγή του πρωταθλήματος Super League. Μία τροπολογία έρχεται να δώσει αίσιο τέλος στις εκκρεμότητες που υπήρχαν με τους διαιτητές. Χρειάστηκε πρώτα ένα μπαράζ επαφών από τον Πέτρο Κωνσταντινέα με τους ανθρώπους της ΕΠΟ και της ΚΕΔ, έτσι ώστε να γίνει σαφές ότι οι διαιτητές είναι θετικά διακείμενοι στην τροπολογία, με τον βουλευτή Μεσσηνίας μάλιστα και πρώην διαιτητή να εξασφαλίζει τη συνένεση της ΚΕΔ με έγγραφο το οποίο είχε την υπογραφή και του Μέλλο Περέιρα. Η εξέλιξη ήταν θετική. Και έτσι πέρασε η τροπολογία που είχε να κάνει με την αμοιβή και ασφάλιση των αξιωματούχων διαιτησίας των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών. Είναι μια τροπολογία που αυτή τη στιγμή οι Super League διαιτητές, παρατηρητές είχαν εγκλωβιστεί τα λεφτά τους. Δεν μπορούσε να πληρωθεί από τη Super League ενώ τα έχει ΕΠΟ και δεν μπορούσαν να το αποπληρώσουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληρώσει πάρα πολλά έξοδα και υποχρεώσει, όπως και τα ταξί τους, λύνεται αυτό το πρόβλημα. Όπως σημείωσε στην συνέχεια ο κ. Κωνσταντινέας, είναι το πρώτο βήμα για μια επαγγελματική διαιτησία. Αλλά πάνω σε αυτή την τροπολογία, που το έχω πει από τότε που έχω φύγει, είναι το πρώτο βήμα για μια επαγγελματική διαιτησία. Δηλαδή, έχουμε επαγγελματικό πρωτάθλημα με επαγγελματίες παίκτες, επαγγελματίες προπονητές, μέχρι και επαγγελματίες νερουλάδες, έτσι όπως λέμε, και είναι ερασιτέχνες οι διαιτητές. Είναι το πρώτο βήμα ώστε να γίνει επαγγελματική διαιτησία στη χώρα μας, ώστε να έχει και αυτή την ευθύνη που αρμόζει σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ταυτοχρόνως, σκεφτείτε ότι πολλοί διαιτητές είναι άνεργοι και σε περίπτωση τραυματισμού τους μέσα θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν ιατροφαρμακευτική βοήθεια. Πέρα από αυτό, ο κλάδος πονάει στην Ελλάδα, έχει μείνει πολύ πίσω η διαιτησία, βλέπουμε και με τα τελευταία γεγονότα τι γίνεται. Εγώ αγαπάω το θεσμό της διαιτησίας, ξεκίνησα και από εκεί. Θα τον διατηρήσω άσχετα αν με έχουν στενοχωρήσει μερικά πράγματα, γιατί ο θεσμός δεν εκπροσωπείται από αν δεν είναι από ανθρώπους. Ο θεσμός τον εφτιάχνουν ανθρώποι και τον εχαλάνε ανθρώποι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι εγώ θα βοηθήσω και με αυτό από τη θέση που βρίσκομαι. Και τα μηνύματα ήταν πολύ αισιόδοξα. Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί διέξοδος σε ό,τι αφορά ένα βιώσιμο πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Η πρόταση της κυβέρνησης είναι ένα μοντέλο ώστε να είναι βιώσιμες οι ομάδες του επαγγελματικού πρωταθλήματος, δηλαδή 24 ομάδες, 12 και 12 έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει, για 5 χρόνια. Δεν μπορεί να ξεκινήσει πρωτάθλημα. Οι ομάδες θέλουν για τους δικούς τους λόγους οι παράγοντες να είναι παραπάνω ομάδες. Το σχέδιο είναι συγκεκριμένο. Πάνω σε αυτό το σχέδιο, ο πολίτης στις άστιγες ομάδες θα δει τις μεγάλες ομάδες από τον τηλεοπτικό δέκτη της ΕΡΤ
Εάν δεχτούν φυσικά οι ομάδες και ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα δοθούν γύρω στα 25-30 εκατομμύρια και θα συνεχιστεί αυτό. Οι ομάδες πιέζουν να είναι παραπάνω. Δεν είναι βιώσιμο αυτό το σχέδιο. Εμείς κάναμε μια παραχώρηση ως προς το να γίνουν για μια χρονιά 14 και τις υπόλοιπες 12 και ένα άλλο πρωτάθλημα των 12 ομάδων που θα είναι βιώσιμο, το ξαναλέω. Οι ίδιοι παράγοντες φέρανε αυτό το αδιέξοδο γιατί διαλύσανε τις συνεργασίες με την προηγούμενη εταιρεία, την Nova, πήραν αποκλειστικότητα οι μεγάλες ομάδες, 5 ομάδες, τα τηλεοπτικά και αφήσαν τις μικρότερες άστιγες. Δεν είναι σωστό. Πάνω σε αυτό όμως η κυβέρνηση συνέβαλε και για το VAR. Από το που δουέ, είδαμε το VAR, είναι το ηλεκτρονικό σύστημα τώρα στο Μουντιάλ, πόσο πολύ βοήθησε τη διαιτησία και την αμφισβήτηση της διαιτησίας. Εμείς το χορηγήσαμε, μπήκε στην προκήρυξη, ώστε να το εκπαιδευτικό κομμάτι που είναι της ΚΕΔ, όποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό διαιτητικά. Η ελληνική κυβέρνηση προσέφερε ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση πάνω σε αυτά. Μαζί με τη θερμοκρασία, στα ύψη βρίσκεται και το πολιτικό θερμόμετρο. Και παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης πως θα εξαντληθεί η θητεία της, στελέχη των κομμάτων οργάνων ήδη τη χώρα, προετοιμάζοντας το κλίμα για ενδεχόμενο πρόορων εκλογών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε σε κομματική εκδήλωση στη Ζαχάρο. Και ξέρετε, δυστυχώς για την Ελλάδα, δεν το λέω με χαρά, αυτά που θα ακολουθήσουν και είναι αναπόφευκτα, γιατί η τιμωρία τους θα είναι αναπόφευκτη στην επόμενη Βουλή. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο για τον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά οφείλουν να αποδοθούν εκείνες οι πράξεις του δικαίου που χωρίς αυτές δεν μπορεί να επέλθει ισορροπία στην πολιτική και στην κοινωνία. Λαύρος κατά της κυβέρνησης για ακόμα μία φορά, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος της πολιτικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι νομαρχιακοί της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας και η δημοτική τοπική οργάνωση του Δήμου Ζαχάρος Φυγαλίας. Ήρθα στην Ηλία Ζαχάρο μετά από πρόσκληση της ΝΟΔΕ και της τοπικής με πολύ μεγάλη χαρά για να ενημερωθώ για τα προβλήματα του κόσμου εδώ. Ιδιαίτερα για την επικείμενη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, η έκδοση του οποίου μπορεί να καταστρέψει οριστικά αυτή την περιοχή, αλλά για να κάνουμε μια ωραία πολιτική συζήτηση με τους φίλους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αποκαλύψαμε δύο σημαντικά πράγματα από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Το πρώτο, αφού μας έχουν πρίξει για τα χαριστικά δάνεια των πολιτικών τους αντιπάλων, ότι επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα το 2016. Ο αδερφός του Αλέξη Τσίπρα και η αδελφή του Αλέξη Τσίπρα, για την εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος και ο ίδιος ο Αλέξη Τσίπρας μέχρι να γίνει βουλευτής, κατάφερα να ρυθμίσει με τράπεζα το δάνειό του ως εξής. Χρώσταγαν περίπου 300.000 ευρώ. Και ακούστε, η καλή τράπεζα τη ρύθμιση τους έκανε. Τους έκανε τη χάρη το δάνειο, το κόκκινο, το σπάθος στα επόμενα 35 χρόνια και τα πρώτα δύο χρόνια να δίνουν 300 ευρώ το μήνα. Πόσοι Έλληνες έχουν λάβει ένα τέτοιο χαριστική, μια τέτοια ρύθμιση από τις τράπεζες? Τυχαίο ότι ήταν αδελφός του Πρωθυπουργού. Να το ηθικό πλεονέκτημα του Αλέξη Τσίπρα και της οικογένειας του που έχουν το θράσο να μας κουνάει και το δάχτυλο. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ήρθε και ιδιαίτερη αποκάλυψη. Για τη σχέση της οικογένειας του θείου του και πατέρα του με τη Χούντα. Πόσα μας έχουν πει για τη Χούντα, Κώστα? Πόσα! Μάθαμε σήμερα ότι ο θείος του ήταν όχι μόνο συνεργάτης, αλλά και καταδότης της Χούντας. Όμως με αυτούς τους ανθρώπους αστική ευγένεια πια δεν χρειάζεται. Οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν να διχάσουν την Ελλάδα, κατέστρεψαν την Ελλάδα, ελάσπραν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, έβλαψαν τις οικογένειές τους με όποιο τρόπο μπορούσαν και τώρα θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Με είδατε να τους φοβήθηκα έστω ένα δευτερόλεπτο. Τώρα που μιλάμε, γράφουνε πότε θα με κλείσουν φυλακή. Το όνειρο της ζωής του πότε θα με κλείσουν φυλακή. Δεν θα με κλείσουν, γιατί δεν μαμούν τίποτα. Αλλά εγώ θα τους κλείσω και εγώ δεν αστειεύομαι. Ο προληπτικός έλεγχος των οχημάτων κοστίζει λιγότερο και αυτό είναι κάτι που υπογραμμίζουν οι επαγγελματίες του χώρου. Τα σέρβις των αυτοκινήτων την εποχή της κρίσης έχουν μειωθεί, ωστόσο, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου και κυρίως εν ώψη των διακοπών, θα πρέπει να επιλέξουν όσοι θέλουν να μετακινηθούν με τα αυτοκίνητά τους να κάνουν τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες γιοταχή να επισκέπτονται τα συνεργεία αυτοκινήτων μόνο όταν αντιμετωπίζουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή όταν το όχημά τους αντιμετωπίσει βλάβη.
Ωστόσο, όπως σημειώνει η επαγγελματία, ο προληπτικός έλεγχος κοστίζει λιγότερο, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα να αποφευχθούν περαιτέρω έξοδα. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται σε όσους κάνουν ταξίδια αυτή την περίοδο και συνιστάται πριν πάνε διακοπές να ελέγξουν τα οχήματά τους για τυχόν βλάβες. Καλό θα ήταν προτού να φύγουν να πάνε διακοπές να ελέγξουν τα αυτοκίνητά τους, που σημαίνει να ελέγξουν τα αυτοκίνητά τους, τα ελαστικά τους, τα φρένα τους, να έχουν τον κλιματισμό τους, διάφορα πράγματα σε αυτοκίνητα για θέμα ασφάλειας. Καλό θα είναι να μην το κάνουν τελευταία στιγμή. Το αυτοκίνητο πρέπει να έρχεται στο συνεργείο 2 φορές το χρόνο, τουλάχιστον για τα απαραίτητα. Όταν λέμε τα απαραίτητα, εννοούμε το θέμα ασφάλειας στην ανάρτηση του αυτοκινήτου. Πάντως, ακόμα και εκείνοι που πηγαίνουν στα συνεργεία προχωρούν μόνο σε απαραίτητες εργασίες. Λόγω της οικονομικής κρίσης, τα σέρβις έχουν μειωθεί προς το 50%. Μόνο τα φρένα κοιτάνε, και ευτυχώς που τα κοιτάνε και τα φρένα. Τα υπόλοιπα τα αυτοκίνητα έρχονται στα συνεργεία στο παραένα. Εσείως τα 10 χρόνια παρουσίας του συμπληρώνει το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας. Οι φετινές δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 26 έως τις 29 του μήνα στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, παρουσία πλειάδας καλλιτεχνών. 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 29 Ιουλίου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια του Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας με μια επετειακή διοργάνωση η οποία γίνεται εδώ στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, γνωστό και ως Πάρκο του ΟΣΕ. Είναι όπως πάντα τα τελευταία χρόνια μια τετραήμερη διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν 18 συγκροτήματα, περίπου 80 μουσικοί και άλλοι 100 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πούμε ότι το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας θα ξεκινάει στις 7 η ώρα κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα, από 26 έως 29 Ιουλίου, Πέμπτη έως Κυριακή. Και όπως πάντα, εκτός από τις συναυλίες, θα υπάρχουν και πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Δεν ξεχνάμε ότι το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας παραδοσιακά είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι στην διοργάνωση πολλών φορέων. Όπως πάντα, έτσι και φέτος στο Φεστιβάλ Δρόμου η είσοδος είναι ελεύθερη. Επίσης, να πούμε ότι στο φεστιβάλ συμμετέχουν πάνω από 120 εθελοντές και ντόπιοι και ξένοι. Φέτος θα έχουμε εθελοντές μέχρι και από τον Καναδά. Γενικότερα, είναι ένα πολύχρωμο φεστιβάλ που δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να συμμετέχει, να παρακολουθήσει και να περάσει καλά αυτό το τετραήμερο. Το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας είναι μια εθελοντική διοργάνωση, η οποία έχει πάρει διεθνή χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια. Σκοπός του είναι να δώσει ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες και σε σχήματα της πόλης, ώστε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Επίσης, ένας άλλος σκοπός είναι να κάνει μια αξιοποίηση των δημοσίων χώρων και να προωθήσει την τέχνη και τον πολιτισμό στην Καλαμάτα. Φέτος, στο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας θα συμμετέχουν μεγάλες μπάντες από την Ελλάδα και από την Καλαμάτα. Θα έρθουν η Μωρά στη Φωτιά, που είναι ένα συγκρότημα με ιστορία 30 χρόνων στο ελληνόφωνο ροκ. Οι Φάντρακαρ, οι οποίοι θα έρθουν μαζί με μια έκπληξη, έναν δικό μας άνθρωπο εδώ της Καλαμάτας. Και οι Night Stalker, οι οποίοι και αυτοί έχουν να παρουσιάσουν μια ιστορία 30 χρόνων στη hard rock σκηνή. Επίσης θα έρθουν από τη Θράκη οι Thrax Punks, οι οποίοι παίζουν ένα ιδιαίτερο μείγμα θρακιώτικης μουσικής με punk μουσική. Θα έρθουν η Φάκα και ο Βασίλης Ράλης από την Πάτρα. Θα έρθουν ο Γκόμπεϊ και η PJL από το Άργος. Η Mr. Booz από Καλαμάτα. Η Blues Escape και η Fallen Paradise πάλι από Καλαμάτα. Οι Underdogs από Αθήνα. Και hip hop σχήματα θα έχουμε τους Rahi City και τους BFR. Επίσης θα παίξουν από Καλαμάτα οι Six Ways from Monday και από Αθήνα θα έρθουν οι Under the Sun. Και την Κυριακή θα συμπληρωθεί με τους Hillbilly Hellot and the Fantastics και τον Πάνο Χαραλαμπόπουλο που είναι εδώ από Καλαμάτα. Όμορφες μουσικές και ήχοι κυριάρχησαν το βράδυ του Σαββάτου στο αμφιθέατρο του Πάρκου της Μεσσίνης. Οι μαθητές και σπουδαστές του Οδείου Μεσσίνης με λιγαλά της Ματούλας Φίλου εντυπωσίασαν σε μια ξεχωριστή συναυλία. Με
Σημείο αναφοράς στα μουσικά δρόμενα της περιοχής μας είναι η παρουσία του οδείου Μεσίνης Μελιγαλά Ματούλας Φίλου. Δείξουμε τη δουλειά μας και να μοιραστούμε το αποτέλεσμα των κόπων μας, μα πάνω απ' όλα να επιβραβεύσουμε και να στηρίξουμε τους σπουδαστές μας και να τους δώσουμε τη χαρά της αναγνώρισης και της επιτυχίας. Το οδείο της Μεσίνης εδώ και 27 χρόνια αποτελεί το σημείο αναφοράς στα μουσικά δρόμενα των Δήμων Καλαμάτας, Μεσίνης και Ιχαλίας. Συμβάλλει ενεργά στην άνοδο του επίπεδου της μουσικής εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας όλες τις νέες μεθόδους και τεχνολογίες στις μουσικές σπουδές. Στο οδείο μας, το μουσικό ταξίδι ξεκινά από την τρυφερά ηλικία των 3 ετών, σαν όμορφο παραμύθι, και καταλήγει στην διαμόρφωση άριστων μουσικών ικανών για επαγγελματική σταδιοδρομία. Μετά από την επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, η δεύτερη κατά σειρά πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Πάρκου της Μεσίνης με την μουσική συναυλία του Οδείου Μεσίνης Ματούλας Φίλου. Μαθαίνεις να αγαπάς τη μουσική και τον πολιτισμό, καθώς να συλλέγεις γνώσεις, εμπειρίες και όμορφες εικόνες. Όνειρό μας είναι κάθε παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική να ανακαλύψει και να ακολουθήσει το δικό του ήχο, ώστε να απολαύσει το μοναδικό δώρο της μουσικής. Να σας μεταβιβάσω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου του Γιώργου του Τσόνη, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι σήμερα κοντά μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, για το συμμετοχή σας στο πολιτιστικό καλοκαίρι. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος, αν είχε σώμα θα ήταν σαν και μένα, αν σ' αγαπούν να μαθούν να το λένε. Ήταν μια ιδιαίτερα απολαυστική βραδιά σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο. Όλα τα τμήματα του οδείου με τις αποδόσεις τους εντυπωσίασαν. Συνεχίζοντας σήμερα το οδείο μας με το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, εργάζεται σκληρά για να επιτύχει τους στόχους που οραματίζεται, να ξεπεράσει την εκπαιδευτική προέκταση της τέχνης της μουσικής και να την μετατρέψει σε καλλιτεχνική δημιουργία, μοιράζοντας έτσι την ουσιαστικότερη βαθύτερη αγωγή της μουσικής, την επικοινωνία με τον άνθρωπο. Αγαπητοί γονείς, το Οδείο Μεσίνη στη Μεσίνη βρίσκεται κοντά σας τόσα χρόνια με τη δική σας αγάπη, με τη δική σας στήριξη και με τη δική σας εμπιστοσύνη, και θα συνεχίσει να υπάρχει πάλι και να συνεχίζει αυτή την επιτυχημένη πορεία του πάλι με τη δική σας αγάπη και με τη δική σας στήριξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Υπόσχομαι να σας το ανταποδίδουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Έλα να σ' αγαπώ. Σε ευχαριστώ για την μέρα θες και ξέρω. Να με θέλω που πρετώ, να με θέλω που πατώ, και να μην ξέρει το Θεό. Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Πάρε με ένα πλοίο θα σε φέρει στη δική μου αλουδιά. Yeah.
είναι από τον κόσμο να περάσουμε. Η Γαλλία ήταν εκείνη που χαμογέλασε τελευταία κατακτώντας το πολυποθητό τίτλο του Μουντιάλ με εξέφρενους πανηγυρισμούς να ακολουθούν, αλλά και επεισόδια στο Παρίσι. Στο κέντρο του Παρισιού πανηγύρισαν την κατάκτηση του Μουντιάλ οι Γάλλοι. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν από νωρίς στα ηλίσια πεδία όπου στήθηκε η μεγάλη γιορτή. Η ομάδα του Didier Deschamps γέμισε με χαρά και υπερηφάνεια τους φιλάθλους κάθε ηλικίας που κατέβηκαν στους δρόμους. Είναι φανταστικό, ζούμε για ακόμη μία φορά τη χαρά του 1998. Ζήτω η Γαλλία! Αισθανόμαστε υπερήφανοι για τη χώρα μας, προσωπικά το πίστευα από την αρχή. Βρέθηκα μάλιστα και στη Ρωσία μαζί με την ομάδα, τώρα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ειλικρινά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί περιμέναμε πολλά χρόνια γι' αυτό. Το πήραμε σήμερα και είμαστε χαρούμενοι. Σε όλες τις πόλεις της χώρας οι Γάλλοι πανηγύρισαν με ενθουσιασμό το τρόπαιο που επιστρέφει στη χώρα τους για δεύτερη φορά. Στη Λιόν η πλατεία Μπελκούρ κατακλείστηκε από φιλάθλους. Περιμέναμε πολλά χρόνια για αυτή τη στιγμή. Βία επεισόδια ξέσπασαν μετά τους πανηγυρισμούς στο Παρίσι για το θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ορισμένοι έριξαν φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν καταστροφές σε καταστήματα στα ηλίσια πεδία. Για να διαλυθούν οι ταραξίες, η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, περίπου 110.000 μέλη των αρχών ασφαλείας είχαν τεθεί σε επιφυλακή λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την ημέρα της Βαστίλης, αλλά και για τον τελικό του Μουντιάλ. Η δίωξη φερόμενων υποστηρικτών του Φετούλαχ Γκιουλέν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του στην Κωνσταντινούπολη. Με αφορμή την επέτειο 2 χρόνων από την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τον αυτοεξόριστο κληρικό καταραμένο και χταπόδι που του κόπηκαν τα πλοκάμια. Εξαπέλυσε όμως βολές και προς το εξωτερικό. Το πραξικόπημα μας έδειξε ποιοι είναι οι φίλοι στις δύσκολες στιγμές, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε. Αυτοί που έφυγαν από τη χώρα μας δεν θα σβηστούν ποτέ από τη μνήμη μας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που δέχθηκαν και προστάτευσαν όσους δραπέτευσαν από τη χώρα. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος συνεργάζεται με ποιον. Από τον Ιούλιο του 2016 το τουρκικό κράτος έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 75.000 συλλήψεις και πάνω από 130.000 απολύσεις κρατικών λειτουργών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.